Τα γεγονότα τρέχουν μαζί με τον Παύλο. Γεγονότα που δεν είναι άμυρα της αποφασής του να γίνει στρατιωτικός. Το 1881 ελευθερώνονται η Θεσσαλία και η Άρτα. Το 1885 ο Παύλος, τελειόφυτος πια του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία και την αναταραχή που τα ακολούθησε. Το 1886 σχεδιάζει κρυφά να καταταγεί εθελοντής ή να βγει αντάρτης στα σύνορα. Θα τον εμποδίσει ένα μικρό ατύχημα. Ενώ γυμναζόταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, σπάει το πόδι του. Μετά από αυτό, μελετάει με μεγαλύτερο ζήλο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο στρατιωτικό σχολείο των Ευελπίδων. Τον Αύγουστο του 1886, τρεις ημέρες πριν τις εξετάσεις του στρατιωτικού σχολείου, γράφει στο σημειωματάριό του. Εκλέγοντας το στάδιο αυτό, δεν υπακούω παρά σε μια ιδέα. Να φανώ χρήσιμο στον πλησίον και στον τόπο μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και σαν καλός στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα και γι' αυτή να αποθάνω. Καμιά δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ πρώτων εμποδίων. Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς γράφει στον πατέρα του. Προχθές το πρωί έδωκα των ενομισμένων όρκων. Σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρην τη συνέστηση των υπό του όρκου επιβαλλομένων καθηκόντων. Σταθεράν δε απόφασιν να τα εκτελέσω. Ευχηθείτε όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντύμως τον όρκο μου μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής μου. Το 1891 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθιπολογαγού του πυροβολικού. Τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού στη Λάρισα. Την Αταλία, κόρη του Στέφανο Δραγούμη. Την πήρε γυναίκα του τον Οκτώβρη του 1892. Γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο Παύλος του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μιχαήλ, και χαϊδευτικά το φώναζε Μίκη. Ο Παύλος και η Ναταλία είχαν μεγαλώσει μέσα στην ίδια ιδεολογική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τρικούπη, με καταγωγή από το βουγατσικό της Καστοριάς. Ήδη το 1878 είχε πρωτοστατήσει στην αποστολή όπλων και σωμάτων στη Μακεδονία για την επανάσταση του Ολύμπου. Το ενδιαφέρον του Στέφανο Δραγούμη για την κατάσταση στη Μακεδονία ήταν ζωηρό. Με ανησυχία παρακολουθούσε την πρόοδο της εξαρχίας και την ένταση της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το σπίτι των Δραγούμηδων ήταν κέντρο ειδήσεων για τη Μακεδονία και πέρασμα όλων όσων έρχονταν από εκεί. Η Ναταλία, κοντά στον πατέρα της, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις. Έτσι ο Παύλος επηρεαζόταν διπλά. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα συνδεθεί με τον Ίωνα, τον αδελφό της γυναίκας του. Ζούσε ευτυχισμένος μια ήσυχη ζωή, μοιρασμένη στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, στη συντροφιά του παιδιού του και στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η γενική ατμόσφαιρα ανίας και αθυμίας εκείνης της εποχής αρχίζει να τον στενοχωρεί. Ο Παύλος
βρίσκει διέξοδο στο πάθος του για τη φωτογραφία. Ενδεχομένως, έπαιξε ρόλο και η θητεία του στη χαρτογραφική υπηρεσία, ενώ δεν αποκλείεται και το αντίστροφο. Απαθανατίζει απόψεις του Αττικού τοπίου, εσωτερικά του πατρικού του σπιτιού, όπως και του σπιτιού της γυναίκας του, πλήθος οικογενειακά στιγμιότυπα, αλλά και στιγμιότυπα αστικής ζωής. Παράλληλα, φωτογραφίζει σκηνές από την αγορά της Αθήνας. Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροπολιτές και τα παιδιά του μεροκάματου. Τα παιδιά ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του. Φωτογραφίζει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, συλλαμβάνει εν κινήσει στιγμιότυπα όπως το άθλημα της ξιφασκίας. Υπήρξε πρωτοπόρος ως ερασιτέχνης της στερεοσκοπικής φωτογράφησης. Με το φωτογραφικό υλικό του διασκέδαζε και τα δύο του παιδιά, δείχνοντάς το στερεοσκοπικά. Το 1895 συγκλήθηκε στη Σόφια συνέθριο όλων των Μακεδονικών Κομιτάτων και συγκροτήθηκε η Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή, Verhoeven. Στην Αθήνα, ως αντίρροπο αυτής της κατάστασης, είχε συσταθεί από μερικούς πατριώτες μια μυστική εταιρεία, η Εθνική. Σκοπός της ήταν η άμυνα του καταδιωκόμενου ελληνισμού. Ο Παύλος ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη. Αφοσιώθηκε σε αυτήν με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, έγινε πάλι στην Ελλάδα μεγάλος αναδρασμός. Στην πρωτεύουσα συλλαλητήρια, λόγοι, έρανοι, επιτροπές. Φεύγουν εθελοντές και μερικοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ο Παύλος βρισκόταν στο Άργος, στη χαρτογραφική υπηρεσία. Οι συνάδελφοί του παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη λίστα των εθελοντών. Έμεινε πίσω αρκετά στεναχωρημένος. Τα γεγονότα στην Κρήτη παρασύρουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία το 1897. Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού στάθηκε στην Κρήτη και συγχρόνως συγκεντρώθηκαν οι κύριες δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Ο Παύλος υπηρετεί στη δεύτερη παιδινή πυροβολαρχία του 3ου Συντάγματος στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Εμιάν, τον Φωτιάδη και άλλους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Εταιρείας, είχαν οργανώσει μυστικά το σώμα Μιλωνά Καψαλόπουλου. Έτσι, τέλη Μαρτίου, 3.000 ένοπλοι εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο και οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Ο Παύλος στέλνει τηλεγράφημα στο σπίτι του. Αν ο Θεός μας βοηθήσει, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, η πυροβολαρχία του δεν πρόλαβε να πάρει μέρος σε μάχη. Γκρεμίστηκαν απότομα τα όνειρα του Παύλου με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Όλο τον μετέπειτα βίο του τον χρωμάτισε βαθιά και ανεξίτηλα η εικόνα της υποχώρησης που την είδε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1897 στη Λάρισα. Σαν συμπλήρωμα της θλίψης του, ύστερα από λίγες εβδομάδες, έρχεται και ο θάνατος του πατέρα του. Στο μεταξύ, το 1898 επιστρέφει από τη Θεσσαλία οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει πάλι τη συνηθισμένη του ζωή μεταξύ του συντάγματος και του σπιτιού του. Δεν είναι όμως ο ίδιος. Τα γεγονότα τον έχουν σημαδέψει. Έφυγε νέος, γεμάτος φλόγα και ορμή για τον πόλεμο, γυρίζει άνδρας με την πίκρα στο πρόσωπο, την ψυχή ταραγμένη και με ύπνο ανήσυχο. Μόνο όταν παίζει με το γιο του, το γέλιο χαράζει αβίαστα τα χείλη του. Αρχίζει να συνεννοείται για τις κινήσεις τους με την οικογένεια Δραγούμη και να αλληλογραφεί με τον Καραβαγγέλη στην Καστοριά. Είναι η ίδια εποχή που ο Παλαμάς γράφει τον 12ο λόγο του Γύφτου. Ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του, την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του 97. Λίγα χρόνια πριν, ο Ψυχάρης, επηρεασμένος από τη μεγάλη ιδέα της εποχής, έγραφε στα προλεγόμενα του έργου του «Το ταξίδι μου».
Ένα έθνος για να γίνει έθνος θέλει δύο πράγματα. Να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμήνεται περί πάτρης. Αντίστοιχα ο Δελμούζος θα αναζητήσει λίγο αργότερα τον αληθινό άνθρωπο στον υπεύθυνο αγωνιστή που υπερνικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις και είναι πρόθυμος να θυσιάσει όχι μόνο την ησυχία και τη βολή του, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Αυτό το πρότυπο ενσάρκωσε ο Παύλος Μελάς. Θα σταθεί ελεύθερος απέναντι στη μοίρα. Θα θυσιάσει τα πάντα για τον αγώνα. Ο αγαπημένος των μεγαλοαστικών σαλονιών θα γίνει ο αγαπημένος των κακοτράχαλων μακεδονικών βουνών.